Λοιπόν, και αφού τα συζητάμε και τα λέμε όλα εδώ μέσα, τουλάχιστον και προσπαθούμε να κρίσουμε μια εμπιστοσύνη, αρχικά να απολογηθώ σε όσες, γιατί οι περισσότερες ήταν γυναίκες, σε όσες σας χάλασε την αισθητική με αυτό που είδατε, αλλά να πω και έναν τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που νοιάστηκαν να με ρωτήσουν το τι έπαθα με την υγεία μου. Θα σας πω τι έπαθα με την υγεία μου. Γενικά εγώ έχω πρόβλημα με τα γυναικολογικά μου, ωραία, δεν τρέπομαι καθόλου να το πω. Και κάθε μήνα κάνω ενέσημα. Λοιπόν, αυτή τη φορά όμως ήμουν μακριά από την οικογένειά μου και δεν είχα, ας πούμε, τις πρώτες βοηθείες που θα ήταν δίπλα μου όπως κάθε μήνα. Και ήμουν μόνη μου στη Λευκοσία και παίρνω τηλέφωνο στις πρώτες βοηθείες, γιατί εγώ υπέφερα πάρα πολύ, και τους λέω αν μπορώ. Και τους λέω τέλος πάντων αν μπορούν να έρθουν στο διαμέρισμα που μένω να μου κάνουν την ένεση που χρειάζομαι. Και μου λένε δεν ερχόμαστε για τέτοια πράγματα. Δηλαδή εγώ που υπέφερα, έκανα εμετούς από τους πόνους και ήμουνα χάγια τρέμα ολόκληρη. Δηλαδή πέρασα πάρα πολύ χάγια εκείνη την μέρα. Δεν έρχονταν δηλαδή να μου παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και μου είπαν ας πούμε να πάω στις πρώτες βοηθείες στο νοσοκομείο. Αν μπορούσα να πάω στις πρώτες βοηθείες στο νοσοκομείο θα πήγαινα. Τέλος πάντων πάω στις πρώτες βοηθείες, έρχεται μια φίλη μου που πραγματικά την ευχαριστώ πάρα πολύ που έφυγε από τη δουλειά της για να έρθει να με πάρει στις πρώτες βοηθείες. Υπήρχε εκεί μια γυναίκα που περίμενε τουλάχιστον 3 ώρες. Και λέω εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να περιμένω να με εξυπηρετήσουν, και τους λέω καλά μην του ρωτήσω μια ένεση, δεν μπορείτε να μου κάνετε ούτε 2 λεπτά, δεν θα σας πάρει. Και αφού δεν με εξυπηρετήσαν και έδωσα και 10 ευρώ και δεν τα πήρα πίσω κιόλας, έφυγα, πήγα στο φαρμακείο και προσπάθησα μόνη μου να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω για να προσπαθήσω. Και αφού δεν με εξυπηρετήσαν και έδωσα και 10 ευρώ και δεν τα πήρα πίσω κιόλας, έφυγα, πήγα στο φαρμακείο και προσπάθησα μόνη μου να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω για να προσέξω τον εαυτό μου και να γίνω καλύτερα. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι, είμαστε ό,τι να είναι, αυτόν, τίποτα άλλο. Λυπάμαι που αντί να μας πειράζουν κάποια πράγματα που είναι πιο σοβαρά, θα σε ενόχλησαν αυτό το πράγμα.